Σιχούρες του δαδί, ναι. Είναι τσιχούρες του δε, οι οποίες είναι... προέρχονται από το ιστιοτροφείο, από μονάδα μπάχησης όπως λέμε, στην περιοχή του Κάβερνος Πιτς, στην αρχή του κυβερνήτου. Τα ψάρια του εξαλειεύθησαν πρωί-πρωί και μεταφέρονται με αυτοκίνητο ψυγείο σε σωστές συνθήκες και έρχονται εδώ στο συσκευαστήριο για να συσκευαστούν σε κυβόδια ανάλογα με τις παραγγελίες και θα χρησιμοποιηθούν, θα διοχετευτούν ανάλογα ή στο εξωτερικό ή στην κυπριακή αγορά. Πανφρέσκα, με χαρακτηριστικά ωραία χρώματα. Είναι τόσο ωραία τα ψάρια του, τα βλέπετε. Έχει το χαρακτηριστικό χρώμα εδώ, που είναι πολύ παρόμοιο με τη φυσική τσιπούρα, δηλαδή την άγρια τσιπούρα. Εδώ πέρα συσκευάζονται τα ψάρια στούτον το διαλογητήριο, το οποίο είναι αυτόματο διαλογητήριο και είναι χωρισμένο ανάλογα με τα μεγέθη που θέλουμε να δώσουμε. Παραδείγματος χάρη, είναι χωρισμένο σε μεγέθη 300, 400 γραμμαρίων, 400, 600 και πάει ανάλογα. Το 60 με 65% ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας που καλλιεργούνται στην Κύπρο εξάγονται στο εξωτερικό. Ποιες συνθήκες, επειδή τα ιχθυοτροφία μας είναι ανοιχτή θαλάσσης, δεν είναι σε κόλπους ή σε κόρφους. Είναι σε βαθιά, καθαρά νερά, με έντονα ισχυρά ρεύματα που προσδίδει μια ιδιαίτερη οξυγόνωση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι τροφές οι οποίες ταΐζουμε τα ψάρια είναι τυποποιημένες, περιέχουν 100% ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα, δηλαδή είναι κατάλοιπα ψαρικών προϊόντων. Κάποιες φυτικές ουσίες, οι οποίες παραδείγματος χάρη είναι η σόγια, που είναι απειλαγμένα από γενετικά τροποποιημένα υλικά. Χαρακτηριστικά φρέσκου ψαριού έχει μία έντονη γυαλάδα. Είναι, βλέπετε, είναι γυαλιστερό, δεν είναι θαμπόν το ψάρι, ως επίσης και το μάτι. Επίσης, αν ανοίξουμε το σπάρουχνο, βλέπετε, του ψαριού έχει πολύ έναν έντονο, ωραίο, κόκκινο χρώμα. Επίσης, εάν πατήσουμε το χέρι μας πάνω, βλέπετε, η σάρκα, δεν πηγαίνει μέσα η σάρκα του χαρακτηριστικών ενός ψαριού, το οποίο δεν είναι φρέσκο. Εάν το πατήσεις με το χέρι σου, θα μείνει μέσα βουλωμένη η σάρκα. Αυτή την περίοδο που μιλούμε τώρα, δηλαδή ο μήνας Απρίλιος-Μάιος, είναι μια περίοδος που κυοφορούν τα ψάρια. Αυτό το παρατηρούμε πιο έντονα στα ψάρια ελεύθερης αλληλείας. Σε κάποια φάση θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Στα ψάρια υδατοκαλλιέργειας δεν το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, διότι δεν έχουν τον ίδιο κύκλο. Σε μεταγενέστερο στάδιο ίσως το δούμε στα λαβράκια. Στα άγρια ψάρια, δηλαδή τα ψάρια ελεύθερης αλλίας, μπορούμε να το κοιτάξουμε και να το παρατηρήσουμε ότι ανοίγοντας την κοιλιά του ψαριού θα εντοπίσουμε μέσα αυγά. Εξού και είναι και μία περίοδος η οποία μπορεί να θεωρείται και προστατευόμενη περίοδος για την αλληλεία. Βασικά οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος προστατεύονται τα είδη αυτά, διότι είναι η περίοδος που θα πάνε να γεμίσουν. Οπότε απαγορεύεται η αλληλεία, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό για προστασία του προϊόντος. Είναι ένας τρόπος αυτός με την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων για τα μεγέθη μας στο εξωτερικό. Νιώθουμε ότι, καταρχήν νιώθουμε πολύ περήφανοι για το προϊόν μας, να ξέρετε ότι έχουμε να αγωνιστούμε και μεγαθύρια του τομέα άλλες χώρες. Παρόλα αυτά, νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι, διότι ξέρετε, σαν μικρή χώρα δεν έχουμε να υπερηφανευτούμε και τίποτε ιδιαίτερο σε βιομηχανία, άρα είμαστε περήφανοι πολύ για την βιομηχανία της κυπριακής θαλασσοκαλλιέργειας. Είναι και ένας τρόπος και ένα μέσο επικοινωνίας μας
ας πούμε, με χώρες του εξωτερικού, της Ευρώπης, της Αμερικής, της Μέσης Ανατολής, της Ρωσίας. Ενωνόμαστε τροποντινά. Τα ψάρια της μικρής Κύπρου πηγαίνουν και ταξιδεύουν σε αυτές τις χώρες και έχουν την ευκαιρία να τα απολαύσουν Ευρωπαίοι πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών. Τούτο το ψάρι είναι λαβράκι. Καλλιεργείται και αυτόν στα κυπριακά ιχθυοτροφία. Σε κάποιες χώρες ίσως έχει και περισσότερη προτίμηση. Είναι πολύ έτσι διαδεδομένο ψάρι σε επίλεκτα εστιατόρια της Ευρώπης, της κεντρικής Ευρώπης και της Αμερικής. Βλέπετε το έντονο χρώμα του, το γυαλιστερό μάτι του, όχι θα πω, το έντονο χρώμα στα σπάρουχνα του που προσδίδει μία έτσι ομορφιά στο ψάρι και είναι κάτι που καταμαρτυρά και τη φρεσκάδα του. Έχει διάφορα μεγέθη, βλέπετε. Έχει μεγέθη μικρά των 350 γραμμαρίων μέχρι και έναν κιλό και με τον ίδιο τρόπο θα μπει στο συσκευαστήριο εδώ πέρα και θα τοποθετηθεί στο διαλογία για να γίνει ο διαχωρισμός ανάλογα με το μέγεθος. Είναι πιο ευαίσθητο ψάρι το λαβράκι. Έχει λίγο πιο αργή ανάπτυξη, είναι η ιδιομορφία του ψαριού αυτού και έχει μία γενικά πιο μεγάλη ευαισθησία από τη τσιπούρα. Αυτό είναι ένα νέο είδος ψαριού το οποίο καλλιεργείται τους τελευταίους μήνες στην Κύπρο. Ονομάζεται κρανιός, είναι εξαιρετικό ψάρι. Το τοποθετήσαμε έτσι επί δοκιμαστικής βάσης στο γόνο και φαίνεται ότι έχει σπουδαία ανάπτυξη και μεγάλη απήχηση στους καταναλωτές. Βλέπετε πάλι το έντονο κόκκινο χρώμα στα σπάρουχνα, η γυαλάδα του ψαριού, η στιβαρότητα του ψαριού, το έντονο καθαρό, λαμπερό μάτι και φαίνεται ότι έχει έτσι και μεγάλη απήχηση στους καταναλωτές, είναι, θεωρείται πολύ γευστικό ψάρι. Τούτο το έχουμε στην παρούσα φάση απλά για την κατανάλωση στην εγχώρια αγορά. Δεν έχουμε μεγάλες παραγωγές, μεγάλες ποσότητες, διότι όπως σας έχω πει, ξεκινήσαμε επιδοκιμαστικής βάσεως. Εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα και ενδεχόμενα στους επόμενους σχεδιασμούς μας να τοποθετήσουμε περισσότερες ποσότητες για να το χρησιμοποιήσουμε και για εξαγωγές. Πώς μαγειρεύεται? Μαγειρεύεται αυτό με διάφορους τρόπους. Μαγειρεύεται στη σχάρα, μαγειρεύεται, μπορείς να το κάνεις βραστό, μπορείς να το κάνεις steam, μπορείς να το κάνεις στο φούρνο με διάφορα μπαχαρικά, στο γκριλ του φούρνου σου, με πάρα πολλούς τρόπους. Εξαιρετικό ψάρι, έχει πολύ νόστιμη γεύση και έχει άσπρο κρέας, άσπρη σάρκα και είναι πολύ ωραίο ψάρι. Εκείνη που βλέπεις εκεί, αγαπητή μου Λία, είναι η πρόβολη. Λοιπόν, εδώ πέρα η φωτογραφία είναι το 1962 βγαλμένη και είναι στην αγορά, στο Παντοπουλείο όπως λέμε, που ήταν δίπλα στην Αγία Σοφία, στην κατεχόμενη σήμερα Λευκοσία. Εδώ είναι ο πατέρας μου, νεαρότατος, και εδώ είναι ο παππούς μου. Αυτοί είναι Τουρκοκύπριοι ψαράδες και εμπόροι και βλέπετε εδώ είναι τα ψαράκια στημένα σε πάγκο, με τη ζυγαριά, με τα ζύγια. Και έτσι είναι πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία της τότε εποχής. Είμαι η τρίτη γενιά. Τι ψάρι κρατούν? Λοιπόν, εδώ κρατούν ορφό. Είναι η ορφή τούτη. Εδώ βλέπω σαργούς. Δεν υπήρχαν τότε ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, ούτε υπήρχε αυτή η βιομηχανία, ούτε καν υπήρχε τη δεκαετία του 60. Βλέπετε, ήταν έτσι λίγο πρωτόγονες συνθήκες τότε, στους πάγκους, χωρίς πάγους. Ήταν διαφορετικές οι καταστάσεις. Αλλά ήταν έτσι πολύ περήφανοι, εμπόροι ψαριό. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ συζητημένο θέμα το οποίο ομιλεί για το πόσο, για το κατά πόσο τα ψάρια μας ελεύθερης αλληλείας
ή τα ψάρια της θαλασσοκαλλιέργειας είναι καλύτερα. Θα μιλήσουμε για τα ψάρια της κυπριακής θαλασσοκαλλιέργειας. Είναι σε καθαρά νερά, εξού και συνεχώς ακούμε κάθε χρόνο ότι βραβεύονται διάφορες παραλίες της Κύπρου. Δεν βραβεύονται οι παραλίες της Κύπρου επειδή είναι όμορφες οι παραλίες της Κύπρου. Βραβεύονται για την καθαρότητα των νερών τους. Λοιπόν, με έντονα ισχυρά ρεύματα, σε πολύ μεγάλα βάθη, που κάποτε μπορεί να φτάνουν μέχρι και 40, 42, 43 μέτρα. Τα ψάρια μας είναι απειλαγμένα οποιονδήποτε ασθενειό. Επίσης, έχουμε μηδενική χρήση φαρμάκων, αντιβιωτικών, ορμονών ή οποιονδήποτε άλλων καταλήπων φαρμακευτικών. Δεν χρειάζονται τα ψάρια της κυπριακής θαλασσοκαλλιέργειας. Οι εξαλλιεύσεις γίνονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, είναι με το θέρμο σοκ. Δηλαδή μέσα σε μεγάλα δοχεία, τοποθετούμε νερό και πάγων, κατεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία, αλλιεύονται τα ψάρια με μεγάλο δίχτυ, τοποθετούνται εκεί και επέρχεται αυτομάτως η θανάτωση του ψαριού, οπότε δεν ταλαιπωρείται το ψάρι. Αν έχεις έναν αλίας και είναι ελεύθερος, ξεχωρίζεις όμως τη γεύση? Όχι απαραίτητα. Είναι θέμα πολύ υποκειμενικό το θέμα της γεύσης. Στην Κύπρο δυστυχώς είναι πολύ λυπηρό. Δεν έχουμε καταναλωτική έτσι, συνήθεια και κουλτούρα στο ψάρι. Για να καταλάβετε, είμαστε μεταβίας στα 20 κιλά περίπου ανακεφαλή κατανάλωσης ψαρικών. Όταν λέμε ψαρικών, όχι φρέσκο ψάρι, και κονσέρβες και κατεψυγμένα. Σε αντίθεση με 50, 55, 40 κιλά ανακεφαλή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμα και η Ελλάδα. Παρόλο που είμαστε νησί, έχουμε μεγάλη προτίμηση στο κρέας. Εάν επισκεφθούμε και εστιατόρια ακόμα, θα δούμε, ας πούμε, κάθεσαι σε ένα εστιατόριο και παραγγέλνεις, λέει, fish με ζε, και ξεκινά. Έρχεται καλαμάρι τηγανισμένο, μπαρπούνι τηγανισμένο, μαρίδα τηγανισμένη, κάτι στη σχάρα, έναν είδος από σουπιά νυχτα πόδι, και φέρνεις ένα ψαράκι μικρό στη σχάρα. Υπάρχει φαντασία, ούτε στο μαγείρεμα, ούτε στο τι παρουσιάζεις του κόσμου. Δυστυχώς ο κόσμος ό,τι βρει συνηθίζει και ακολουθεί και με τον δρόμο. Ξέρετε, θέλουν όλη την ευκολία τους. Θέλουν να φάνε ένα κομμάτι ψάρι το οποίο δεν θα έχει ούτε κόκκαλα μέσα, ούτε κεφάλια, ούτε τίποτα. Να το βρουν στο πιάτο τους περιποιημένων και να το φάνε. Φανταστείτε έναν Ευρωπαίο, ας πούμε, ο οποίος ενάρθει να θέλει να δοκιμάσει ψάρι. Πώς θα του παρουσιάσεις ένα πιάτο με διάφορα μικρά ψαράκια τηγανισμένα με το κεφάλι και τα κόκκαλα, ή ας πούμε να πάμε και στο ψάρι του ηχθειοτροφείου? Τι να κάνουμε τώρα, να βάλουμε στον τουρίστα μία τσιπούρα όπως είναι ολόκληρη ψημένη στη σχάρα και να την παρουσιάσουμε με το κεφάλι? Μπορεί να φοηθεί ο άνθρωπος. Ενδεχόμενα να μην ξαναείδε και μπροστά του έτσι πράγμα. Να μην ξαναδοκίμασε. Είναι θέμα τεχνικής. Πρέπει να το τεμαχίσει, πρέπει να το βγάλει το κόκκαλο, πρέπει να του προσθέσει τα διάφορα του, τα αλάτια του, τα λάδια του. Ενδεχόμενα να μην ξαναείδε ο άνθρωπος αυτό το πράγμα.